Νομίζω το ερώτημα όλου του κόσμου και όλων μας είναι απλό. Πώς ακόμα θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση? Θα ήθελα μια απάντηση και σε αυτό και φυσικά να μας πείτε τι ακριβώς έγινε στις συναντήσεις στις οποίες συμμετείχατε το τελευταίο διάστημα. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν ακυρώνεται η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Μετατίθεται για το αργότερο τη Δευτέρα. Μάλιστα. Ότι έχει προκύψει με τη μέχρι τώρα συναντήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό που είπαμε χθες, ότι αν ετοιμαστεί η εισήγηση της ειδικής συμβούλου για το ΣΔΙΤ που προβλέπεται από όλη τη διαγωνιστική διαδικασία μέσα στην ημέρα, η Περιφέρεια δεσμεύτηκε χθες ότι και σήμερα, αν έχει την γνωμοδότηση αυτή, την εισήγηση, θα συγκαλέσει έκτακτη οικονομική επιτροπή. Θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να λυθεί και πριν την Κυριακή, ακόμη και μέσα στην Κυριακή και το Σάββατο, εάν έχουν τις εισηγήσεις από ό,τι είπε ο κ. Περιφερειάρχης, θα προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένα γραφειοκρατικό. Με αργότερη ημερομηνία, όπως είπαν, ναι. Τη Δευτέρα. Είναι γραφειοκρατικό το ζήτημα, είναι και ουσιαστικό, γιατί βγάλαμε το συμπέρασμα ότι ο Περιφερειάρχης δεν χαίρεται και ιδιαίτερα με αυτή την εξέλιξη. Όχι, δεν μπορώ να πω. Σαφώς δεν χαίρεται. Κανένας δεν χαίρεται με την έννοια ότι υπάρχει πρόβλημα. Είναι δυνατό να χαίρεται κάποιος. Από εκεί και πέρα υπάρχει αυτή η άποψη, ότι η γνώμη μάλλον, ότι πρέπει να γίνει μέσω προγραμματικής σύμβασης. Μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας. Μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας. Υπήρξε και μια μικρή βελτίωση χθες επί της ουσίας. Μπορούσα να σας... Να μην την πούμε εδώ, δεν πρέπει να την πούμε, δεν ξέρω πώς έχει γίνει. Δεν νομίζω ότι ήταν ανεπουσίας η συνάντηση χθες. Δεν ξέρω από πού προκύπτει. Ίσως να θέλει ο κύριος Δούκας να πει ότι αφού δεν έγινε τίποτα. Έγινε κάτι. Κάτι έγινε. Εννοείται ότι τις προηγούμενες ημέρες δεν προχώρησαν οι συζητήσεις, ας πούμε, δεν είχαν αίσια έκβαση και χθες έγινε ένα βήμα, αυτό εννοείται ότι υπήρξε βελτίωση. Θεωρώ ότι έγινε. Και άλλωστε η αίσθηση εκεί όταν αποχωρήσαμε ήταν προς αυτή την κατεύθυνση και του κυρίου Δημάρχου. Τώρα, αν έχει κάτι νεότερο που εγώ δεν έχω, να το πω αυτό. Ότι δεν έγινε τίποτα χθες, δεν το δέχομαι. Ευχαριστημένος έφυγε. Μάλιστα. Εάν έχει κάποια νεότερη εξέλιξη την οποία εγώ δεν τη γνωρίζω, να το πει. Πάντως είναι από τις περιπτώσεις, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, που εδώ και αρκετές εβδομάδες είχαμε από πλευράς της Δημοτικής Αρχής την προσπάθεια να προχωρήσει στη μεταφορά των απορριμμάτων στην Παλαιόπολη. Οφείλω να το πω, είναι η μόνη φορά που στο συγκεκριμένο η καθυστέρηση δεν οφείλεται στο Δήμο. Εγώ τα λέω με το όνομά τους τα πράγματα. Ο κύριος Δούκας δεν τα λέει ποτέ με το όνομά τους. Μάλιστα. Με ποια έννοια? Ότι στην Περιφέρεια χθες που συζητούσαμε, επειδή δεν είχαν μέσα και δεν είμαστε στη Σπάρτη, δεν έλεγε τίποτα για το ΦΟΣΔΑ. Εδώ στη Σπάρτη το πετάει πάντοτε, να ρίξει ευθύνη και στους άλλους. Και ότι έκανε μόνος του αυτή την τεράστια, όπως την παρουσιάζει, διαδικασία να υπογράψει την προγραμματική σύμβαση για να πάνε στην Ίζιδα. Χαρά στο πράγμα. Και μόνος του, που και εδώ δεν λέει αλήθεια, και τον διέψευσε στο Συμβούλιο προχθές ο ίδιος του αντιδήμαρχος. Το αν είχαμε βοηθήσει, είχαμε συνεργαστεί. Υπήρχε άλλη λύση. Και να μεγαλοποιεί ένα γεγονός ασήμαντο. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και με άλλους δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου που έχουν πάει στην Άφισσα, που πήγαιναν στην Ίλιδα. Αυτή είναι μια διαδικασία τυπική. Υπήρχε άλλη λύση πέρα από την Τριανταφυλιά? Γιατί από τη Δημοτική Αρχή αυτό καταλαβαίνουμε, ότι ήταν μονόδρομος. Μπορούσαν να υπάρχουν. Βέβαια από την απόσταση κρίνησε ποια είναι πιο συμφέρουσα για το Δήμο. Η Ίλιδα, η Άφισσα και τα Ιωάννινα. Για να τα πούμε έτσι γεωγραφικά. Γεωλογικό ήταν ο Δήμος Πάτης να επιλέξει την Ίλιδα. Μάλιστα. Και να ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που μας δέχτηκαν. Εσείς αντιληφθήκατε ότι υπάρχει όντως κόντρα μεταξύ περιφέρειας και κυβέρνησης? Γιατί αισθανθήκαμε ότι υπήρξε ένας αντίλογος από την πλευρά του Περιφερειάρχη για την απόφαση του Υπουργού, του κ. Σκρέκα. Υπάρχει αυτό? Ο εισηγμός του κ. Περιφερειάρχη είναι ότι έπρεπε να έχουμε επικοινωνήσει νωρίτερα πριν βγει η απόφαση. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει κόντρα κυβέρνηση με περιφέρεια. Εγώ αυτό δεν το θεωρώ έτσι και δεν νομίζω ότι υφίσταται αυτό το πράγμα. Άλλο αν θέλουν κάποιοι για λόγους πολιτικούς να παρουσιάσουν αυτό σαν κόντρα κυβέρνησης περιφέρειας. Ο Περιφερειάρχης εμένει στην εγκατάσταση, στην δημιουργία μάλλον του εργοστασίου στη Σκάλα. Συζητήσατε κάτι διαφορετικό χθες? Γιατί ποιος δεν επιμένει, δεν το κατάλαβα. Αυτά τα απίθανα που ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάρτης, οι οποίες είναι για άλλους μεν, κάποιοι μπορεί να διαβάζουν
να μην μπορούν να αντιληφθούν τι λένε τα κείμενα. Δεν μιλάω για το Δήμο Σπάρτης. Μιλάω για την... Ο ψήφος παραποιούν τα γεγονότα. Δεν μιλάω για το Δήμο, μιλάω για την Επιτροπή Κατοίκων, η οποία δεν επιθυμεί το έργο στη Σκάλα και βρίσκεται ακόμη στο εν λόγω σημείο. Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις. Mm-hmm. Το να λέμε ότι αναμένουμε τις δικαστικές αποφάσεις είναι ανακρίβεια. Οι μέχρι τώρα εκδοθήσεις δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας Εξερουμένου έχουν εκδοθεί τα ασφαλιστικά που το αίτημα ήταν να μην συνεχιστούν οι εργασίες, ότι είναι παράνομα κτλ. Δικαιώθηκαν ότι είναι νόμιμες οι περιβαλλοντολογικές μελέτες και όλα αυτά. Mm-hmm. 5 αποφάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου σε φορείς και δήμους που είχαν προσφύγει έχουν απορριφθεί. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα. Και θα σας πω και κάτι για τις καθυστερήσεις. Εγώ να το δεχτώ. Πράγματι υπάρχει καθυστέρηση. Όμως, όταν γίνονται προσφυγές από τους φορείς, τους πολίτες, την αυτοδιοίκηση, σας λέω 5 προσφυγές στο Ελεκτικό Συνέδριο. Δεν ήταν θέμα 2-5 μηνών. Μιλάμε για χρόνια. Mm-hmm. Δεν θα πάει πίσω το έργο. Στη Σκάλα. Να δούμε και ποιος στέει στη Σκάλα. Το λέω ποιος στέει με την έννοια για την καθυστέρηση. Mm-hmm. Εγώ δεν μπορώ να περιέξω ευθύνη στους πολίτες επειδή έχουν άλλη άποψη. Έχουν την άποψή τους. Με φρέπεια μέχρι τώρα την έχουν υποστηρίξει τις θέσεις τους. Δεν μπορώ να πω ότι έφτασαν σε ακραίες εκδηλώσεις. Όταν υπογράφει στις 29 Ιανουαρίου του 2021 η έναρξη ισχύως της προγραμματικής σύμβασης, το πρωτόκολλο έναρξης μάλλον, mm-hmm. από εκεί και πέρα η ανάδοση εταιρεία άρχισε τις ενέργειες. Στη Σκάλα λοιπόν υπέβαλε αίτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο να χορηγηθεί είσοδος-έξοδος στο εργοτάξιο. Mm. Εισηγείται θετικά η υπηρεσία, τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ευρώτα, το Δημοτικό Συμβούλιο παρανόμως και χωρίς καμία αιτιολόγηση είπε όχι. Προσέφυγε ανάδοχος εταιρείας στην αποκεντρωμένη διοίκηση, ακυρώνεται η απόφαση. Επανυποβάλλει αίτημα, το ίδιο. Η απόφαση του Δήμου εννοείται ακυρώνεται. Ναι, mm-hmm. ναι. Επανυποβάλλει αίτημα, το ίδιο. Mm-hmm. Αυτό μας πήγε πίσω 6 μήνες. Και η κυβέρνηση, γιατί θεωρεί ότι πρέπει να γίνει το έργο, και πρέπει να γίνει, αφαίρεσε την αρμοδιότητα. Και μέρα ξέρεις όταν παίρνει αρμοδιότητα από την αυτοδιοίκηση πάνε κεντρικά, ή και στην αποκεντρωμένη ακόμη, με ενοχλεί. Mm-hmm. Και πήγε η αρμοδιότητα επειδή θεωρήθηκε εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού η επένδυση στον Υπουργό. Από όταν λοιπόν ο Υπουργός έδωσε την άδεια, η εταιρεία προχώρησε αμέσως. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα έγιναν αυτά που εμπόδιζαν την είσοδο της εταιρείας στο εργοτάξιο. Εάν λοιπόν δεν είχαν γίνει αυτά, σε 2-3 μήνες το πολύ, όχι η ολοκλήρωση του εργοστασίου, της μονάδος στο σύλλογο, για να ξεκινήσει το μεταβατικό στάδιο όπως τώρα στην Παλαιοχούνη, θα ήταν έτοιμα. Mm-hmm. Να λοιπόν οι καθυστερήσεις. Μάλιστα. Ουδέποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει ότι δεν χρηματοδοτεί αυτό το έργο. Όλα αυτά που λέγονται, κάποιοι σας έχω πει σκόπιμα τα γνωρίζουν και τα παραπείνουν συνειδητά. Εντάξει, για κάποιον ή κάποιους ελαχίστους, δεν μπορώ να έχω απέτηση να καταλάβουν και τι λέει η σύμβαση. Και πώς είναι τα πράγματα. Απλώς επειδή και εσείς περπατάτε στους δρόμους της Σπάρτης και μιλάτε με τον κόσμο, πέρα από το πολιτικό παιχνίδι, το οποίο είναι αναπόφευκτο, έτσι, θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Ναι. Υπάρχει και ο πολίτης, ο οποίος λέει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά τα γραφειοκρατικά. Δεν θέλω να έχω σκουπίδια έξω από την πόρτα μου. Εντάξτε, με ρωτάτε τώρα για τα διαδικαστικά. Ναι, ναι, όχι, εννοείται. Ούτε και εμένα με ενδιαφέρουν σαν πολίτη, να το πω απλά. Ναι. Θα με ενδιαφέραν. Εμένα με ενδιαφέραν να περπατάω στους δρόμους της πόλης μου και να περπατάω ευχάριστα και να μην βλέπω αυτά που βλέπω. Τα οποία με επηρεάζουν αισθητικά και από υγεία σαν και από υγιεινής απόφαση. Κανένας δεν διαφωνεί με αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά όταν συζητάμε κάτι πρέπει να λέμε τι ακριβώς έχει γίνει. Εγώ θέλω να ευχηθώ, όχι να ευχηθώ, θέλω να επαληθευτούν αυτά που είπαμε χθες και να λήξει πριν τη Δευτέρα. Μάλιστα. Σε άλλη περίπτωση... Αυτό είναι που επιθυμώ εγώ. Και αν μπορούσε να λήξει και σήμερα. Mm-hmm. Σε άλλη περίπτωση το θέμα θα λήξει στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Και μετά που μιλάμε με τον Περιφερειάρχη ότι εάν μας στείλει και απόψε την εισήγηση, το βάζουμε αύριο Οικονομική Επιτροπή και παίρνουμε απόφαση αύριο. Mm-hmm. Για σήμερα δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν γίνει σήμερα πάμε στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τέλος της ερχόμενης εβδομάδας δεν υπάρχει. Ποιος είπε τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Δεν μπορώ να μου πείτε ποιος το είπε.
υποθέτω ότι όταν η Οικονομική Επιτροπή γίνει τη Δευτέρα, μέχρι να κινηθεί όλος ο μηχανισμός, η πόλη θα καθαρίσει μετά από 3-4 μέρες. Θα υπογραφεί το διευθυντικό και τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν. Ποιος τα λέει αυτά? Η πόλη δεν θέλει κάποιες μέρες μέχρι να καθαρίσει? Α, άλλο αυτό. Λέω πότε, α, το είπατε με την έννοια πότε θα ολοκληρωθεί. Ναι, πότε θα είναι καθαρή η πόλη. Α, άλλο, ναι, εντάξει, συμφωνώ. Θέλει μέρες, γιατί τώρα όταν υπάρχει όγκος απορριμμάτων, δεν μπορεί σε μια μέρα δύο να γίνει. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, ας μείνουμε σε αυτό. Ας είμαστε αισιόδοξοι ότι θα το ξεπεράσουμε έτσι. Ότι σήμερα θα δείξει. Σήμερα θα δείξει. Mm-hmm. Υπάρχει κάποια ώρα μέσα στην ημέρα που θα γνωρίζουμε? Ώρα δεν μπορεί να το πει κανένας αυτό. Μάλιστα. Μπορεί να είναι και σε μια ώρα, μπορεί να είναι και το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Τι να σας πω, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Διότι να ξέρετε ότι στα νομικά, η προγραμματική σύμβαση και τα ιδιωτικά συμφωνητικά είναι ένα από τα πιο δύσκολα. Λίγο να σου ξεφύγει κάτι, δημιουργεί πρόβλημα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα, αλλά να περάσουμε αυτά, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε και καθαρά στους πολίτες. Και έχω πει ότι πρέπει να ηρεμήσουμε, να τελειώσει αυτό το δράμα που περνάμε, το οποίο πλησιάζει στο τέλος του παρά τα προβλήματα, διότι όσοι έχουμε ασχοληθεί τόσα χρόνια, οι δημοκρατικές διαμάχες, ξέρετε, δεν είναι ευχάριστες για κανέναν. Ναι. Υπήρξαν εντάσεις στο φορέα, στο Φόλδα, με την περιφέρεια, δημιουργούνται προβλήματα τεράστια και δεν είναι ευχάριστο να έχεις αυτή την πίεση, την ψυχολογική, διαισθανόμενος ακριβώς το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Και η θέση δική μου πάντοτε ήταν και είναι ότι στα θέματα αυτά πρέπει να μην δημιουργούνται εντάσεις και να μην προσπαθούν κάποιοι, όποιος να είναι αυτός, να το αξιοποιήσουν πολιτικά. Διότι θα έρθει η ώρα που θα το βρουν μπροστά τους. Όπως έχει γίνει κατ' επανάληψη αυτό το πράγμα. Από πλευράς αντιπολίτευσης εννοείται ή ακόμη και εσωτερικά? Τώρα, εγώ να σας πω κάτι, η θέση δική μου πάντοτε, ήμουν στην πλειοψηφία, ήμουν στην αντιπολίτευση, είναι η ίδια σε αυτό το θέμα. Δεν έχει αλλάξει ποτέ. Άλλοι αλλάζουν θέσεις, αναλόγως με σε ποιο αξίωμα είναι. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι να το αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα, με ηρεμία, με ευθύνη, για να μπορέσουμε να τελειώσουμε από αυτόν τον εφιάλτη. Ο οποίος φαίνεται, είμαι απολύτως βέβαιος, ότι είναι στα τελευταία του, στα απολύτως τελευταία του. Μακάρι, μακάρι. Σας περιμένουμε όταν τελειώσει όλο αυτό να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα. Βεβαίως, αυτό θα το ήθελα πολύ, για να ακουστούν και πολλά πράγματα για τις ανακρίσεις που λέγονται και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και δυστυχώς δεν μπορώ να επεκταθώ πολύ. Γιατί είπα συνειδητά κάποιοι παραποιούν και άλλοι δεν αντιλαμβάνουν τι γίνεται, τι ακριβώς γίνεται. Και αυτούς δεν ασχολούμαι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αργυρτάκο. Καλημέρα. Να είστε καλά.